υπόλοιψή μου. Από γελίος έγινε γιατί. Σου είπα είναι λάθος να τον υποτιμούμε. Ναι, αλλά δεν μου είπες γιατί να το κάνουμε. Ποιο? Αυτό, γιατί δεν επιτεθούν στα νεφρά μας. Τι να σου πω, για την εξουσία. Γιατί έχουν τρελαθεί και θέλουν να πάρουν έλεγχο όλου του οργανισμού. Θεέ μου, φαντάσου να γίνει κάτι τέτοιο και να διοριστεί ως πυλάς διοικητής ανακοινία. Θα αποκολλήσω. Ελέγχουν ένα στρατόπεδο φανατισμένο με το κύτταρα. Και νομίζω ότι είναι παντοδύναμη, ότι είναι παντοδύναμη. Χτύπησα τώρα τα νεφρά και μου κάνω τις βόλες γιατί έκανε τον οργανισμό πιο ευάλωτο. Δεν υπολόγισα όμως τη μεταμόσχευση και τα νόσο κατασταλτικά. Κάτσε ρε παιδί μου, γιατί αν είναι έτσι όπως μου τα λες. Αν πάθε κάτι το καινούργιο νεφρά, εμείς φτάσαμε. Επιτέλους το κατάλαβες, τι λέω το σύνταγμα. Δεν πρέπει να αφήσουμε ούτε να τα κέξουμε. Α, τώρα που είδες ότι καίγε το εαυτούλι σου, νοιάζεται για την υγεία του νεφρού. Πριν μου έλεγες, ας τα ξεπαστρέψουμε, μωρέ. Τι μας νοιάζει. Τι να κάνουμε. Όλοι οι τελείς αλτρουισμός είναι δικό σου τομέας. Εγώ, δεν για τις κακίες. Λοιπόν, πρέπει να ειδοποιήσουμε το καινούργιο νεφρό να φυλάγεται. Χωρίς να το φοβήσουμε όμως. Τι θα το πούμε δηλαδή. Αν θα δεις κανένα στρατό με 500 εκατομμύρια νεφροκύτταρα, μην ανησυχείς. Όχι βέβαια, θα αναφέρουμε τίποτα πέρα στο παιδί. Απλώς θα το πούμε να είναι προσεκτικό και να μην δίνεις τόπο. Και αυτά με τρόπο βέβαια, έτσι. Τι τον ακούω, γιατί έρχεται. Τον ακούω.